Εμείς για ποιο λόγο να μην προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο σχηματισμό? Κοιτάξτε, καλή. Γιατί βλέπω ότι έχετε ρίξει τις γέφυρες πλέον με όλους. Και με τον κ. Μητσοτάκη και με τον Ανδρουλάκη. Δεν είχαμε παντού γέφυρες, μόνο με ένα κόμμα που μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ναι. Δεν ήμασταν με όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε, ίσως έχει και ευθύνη το Πασόκ. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη συνέντευξή του, για να απαντήσετε συνολικά, έχει κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με το Πασόκ. Δεν έχω να συζητήσω. Μας χωρίζουν πολλά, μάλιστα. Δεν βρίσκω πολλά πράγματα που μπορεί να μας φέρουν κοντά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη στάση όσο αφορά το κομμάτι των συνεργασιών. Έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί ότι μπορεί με κάποιες προϋποθέσεις να συνεργαστεί με ένα κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα να συνεργαστεί. Από εκεί και πέρα, η άποψή μας είναι ότι εμείς πιστεύουμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Είδαμε στα 4 χρόνια που υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πόσο γρήγορα και πόσο τολμηρά προχωρήσανε κάποια πράγματα μπροστά, αποφασιστικά, χωρίς να μπαίνουν διλήμματα, εκβιασμοί ή ανταλλαγές. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από το 1974, είναι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Ο συγκεκριμένος νόμος της απλής αναλογικής νομοθετήθηκε από επί ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι εκρήχθηκε 2 φορές με το συγκεκριμένο νόμο της ενισχυμένης αναλογικής και στη συνέχεια νομοθέτησε την απλή αναλογική. Νομίζω ότι ήθελε να αναρκοθετήσει τις επόμενες κυβερνήσεις και την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια αταλάντευτη στάση όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύει ακράδαντο ότι πρέπει να είναι αυτοδύναμη και ισχυρή, γιατί θα είναι μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα, δεν θα είναι μια ισχυρή και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι... Αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, κοινό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι μια ισχυρή Ελλάδα? Θα είναι μια Ελλάδα που θα ξαναμπεί σε προβλήματα. Θα είναι ξεκάθαρα μια Ελλάδα που θα μπει σε προβλήματα. Αλλά πριν φτάσουμε στην θα είναι ισχυρή Ελλάδα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο εγώ προσωπικά. Το λέω γιατί σας λένε ότι αφήσαν 37 δις ευρώ. Τα οποία εσείς αξιοποιήσατε και πήρατε και πολλά μέτρα τα οποία ήταν και, δεν μπορεί να πει κανείς, ήταν και ενισχυτικά για τον κόσμο λόγω των κρίσεων. Αλλά λένε ότι εμείς αφήσαμε λέει 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα φτάσουμε. Ενώ πήραμε ένα. Να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των συνεργασιών. Λίγα δευτερόλεπτα θα χρησιμοποιήσω λίγο το χρόνο σας να τελειώσουμε το κομμάτι των συνεργασιών. Από εκεί και πέρα, έχουμε πει ότι με το μόνο κόμμα που μπορούμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Η στάση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν θέλει πρωθυπουργό της χώρας τον εκλεκτό του ελληνικού λαού στις εκλογές της 21 Μαΐου και προτείνει τον άγνωστο Χ, αλλά και οι μεγάλες διαφορές μας σε πολύ ουσιαστικά πράγματα με το ΠΑΣΟΚ. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά νομίζω πρώτα και πάνω απ' όλα η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι δεν επιθυμεί πρωθυπουργό τον πρώτο που εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές σε 7 μέρες, νομίζω ότι μας φέρνει όλο και πιο μακριά, και μεγαλώνει η απόσταση. Πάμε στον κύριο Τριανταφυλλίδη για να μας πει για τις συνεργασίες, γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Εσείς τώρα πλέον λέτε ότι την απλή αναλογική την έχετε βάλει στο τραπέζι γιατί ακριβώς πιστεύετε στο θέμα των συνεργασιών και ότι είχατε δει ότι είναι οι πολίτες είναι έτοιμοι και όριμοι να κάνουν μια τέτοια επιλογή. Βέβαια και για εσάς, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, οι συνεργασίες δεν δείχνει να μπορούν να έχουν έτσι ευήκοα ότα. Μπορεί να συνεχίζετε να ρίχνετε τα βέλη σας προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς φαντάζομαι είναι ο μόνος εταίρος με τον οποίο μπορείτε να συζητήσετε. Αλλά το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σας κλείνει και λίγο την πόρτα. Οπότε, συνεργασία με ποιους και... πολύ κιόλας και μάλιστα... Α, λέω, αφήνω ένα μικρό παράθυρο εγώ για λένε, να... Λένε, για παράδειγμα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι σας χαρακτήρισε λαϊκιστές. Ναι, και είπε στείλτε τους και τους με δύο... το πρόγραμμα. Ναι, και στείλτε τους και τους δύο στο σπίτι τους. Και μάλιστα, επειδή στα πάντα όταν φιλοξενούνται και τίθεται η ερώτηση αυτή, από τη δική σας την πλευρά υπάρχει πιο έντονο το φλερτ, λέγοντας και παραθέτοντας τα προγράμματα. Λέτε, δείτε τα 11 σημεία τα δικά μας και τα 12 τα δικά τους και θα δείτε ότι υπάρχουν συγκλήσεις. Άρα δηλαδή πιο πολύ, τη θεωρείτε πολύ φερνινήθη εσείς το ΠΑΣΟΚ και προσπαθείτε να κάνετε τη συνεργασία αυτή. Κυρία Ραμπατζή, κύριε Ευγενή, επιτρέψτε μου πριν αρχίσω να σας συγχαρώ για το βίντεο με την αναφορά στην ημέρα της μητέρας, που είναι μια λατρεμένη οντότητα για τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου
Και ως εις εξ αυτών που δεν έχει πλέον τη μητέρα του, θέλω να προτρέψω και τα μικρά και τους μεγάλους που έχουν την μάνα τους, κάθε μέρα να τις τηλεφωνούν, να επικοινωνούν, να λένε πόσο πολύ την αγαπάνε, να τους λένε ότι είναι καλά στην υγεία τους, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε, και να πραγματικά να κάνουν αυτό που κάποια στιγμή αργότερα δεν θα μπορούν να το κάνουν και θα είναι ζήτημα και για αυτούς τους ίδιους. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Θέλω να έρθω στο ερώτημά σας σε σχέση με τη συνεργασία, αλλά θα ήθελα νωρίτερα να κωδικοποιήσω λίγο «Ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία». Κύριε Τριανταφυλλίδη, επειδή είστε όμως συνάδελφος, έχετε υπάρξει συνάδελφος, σας είπαμε από την αρχή ότι υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει εσείς. Καλύτερα αμέσως, για να μπορέσουμε να δώσουμε και την ευκαιρία στους υπόλοιπους. Αμέσως. Σταθερά, μπροστά και τολμηρά. Ο κ. Μητσοτάκης μας ρωτά αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Και αναρωτιέμαι όταν το μπροστά είναι το ομολογημένο από τον ίδιο σκάνδαλο των υποκλοπών, όταν το μπροστά είναι τα τρένα που συγκρούονται από το γαλάζιο ρουσφέτη στα θμάρκη της Λάρισας με τους 57 νεκρούς, όταν το μπροστά είναι η φυλή των αρπακτικών πάτσι των σπιτιών του κόσμου και τα 300 εκατομμύρια δανεικά και αγκύριστα της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες, όταν όλα αυτά είναι το μπροστά του κ. Μητσοτάκη, τότε επιλέγεις την συγκλονιστική φράση του αδελφού του θύματος στα Τέμπη που έγραψε. Ναι, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω τον Ιούλιο του 19 όταν υπήρχε τηλεδιοίκηση και ζούσε ο αδελφός μου. Εκτός από τον μπροστά, το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας λέει και τολμηρά. Τολμηρά με την ακρίβεια και την εσκροκέρδεια για τους πολλούς και τα υπερκέρδη για τους λίγους. Τολμηρά με τις απευθείας αναθέσεις των 10 δις μέχρι τη στιγμή η δικαιοσύνη να βάλει φρένο. Τολμηρά με την κατεδάφιση του ΕΣΥ και τους 37.000 νεκρούς της πανδημίας. Λέει και σταθερά. Και έρχομαι στο ερώτημά σας. Όταν για την επόμενη μέρα με υπεροψία και αλαζονία διεκδικεί μόνο την ανέφικτη αυτοδυναμία, άρα την αστάθεια, και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες εκλογές μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από την Δύση, όταν δεν συνεργάζεται με κανέναν για να μπορεί ανενόχλητα και ανεξέλεγκτα να διατηρεί το καθεστώς του, τότε είναι σαφές ότι η απάντηση που θα δώσει ο πολίτης την επόμενη Κυριακή θα είναι σαφής και ξεκάθαρη. Επιτέλους τέλος, και η επόμενη ημέρα είναι η μέρα που ξημερώνει και ξημερώνει με συνεργασίες, γιατί αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε τις αυτοδυναμίες που τον στέλνουν στη χρεοκοπία και στα μνημόνια και θέλει πραγματικά την επόμενη μέρα, το είδαμε και στη Γαλλία, να υπάρχει το ευρύτατο δυνατό πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια. Πώς? Με αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο αποτελεσματικό. Μια τελεία, αν μπορείτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Αντωνοπούλου. Γεια σας. Νομίζω όλοι μιλάνε για το Πασόκ. Όλοι. Να μιλήσουμε κι εμείς. Αυτό που είπε η Μαρία, είστε πολύ φερνήφοι. Είστε πολύ φερνήφοι. Ο αρχηγός σας είπε βέβαια και για ένα διψήφιο ισχυρό, όπως το χαρακτήρισε, 12%. Δεν ξέρω αν αρκεί. Ας ξεκινήσω κι εγώ λέγοντας, ως νέα μητέρα και όλα, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες σήμερα. Ιδιαίτερα τις νέες μητέρες, οι οποίες έχουν τεράστιες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, στο πού θα αφήσουν τα παιδιά τους και ξεκινάνε ήδη από μειονεκτικότερη θέση για οτιδήποτε κάνουν στο εργασιακό τους χώρο. Άκουσα και τον κύριο Σπυρόπουλο και τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Το βασικό νομίζω για μας είναι η ουσία της πολιτικής, δηλαδή το πρόγραμμα. Είναι το με ποια Ελλάδα θέλουμε να πάμε αύριο. Αυτό το ζητούμενο. Άκουσα τον κύριο Σπυρόπουλο πριν και είπε τα δυτικά πανεπιστήμια. Το βασικό είναι να έχουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και φυσικά αν θέλει μια ξένη χώρα να φέρει ένα πανεπιστήμιο εδώ πέρα και με συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Το Πασόκ δεν έφερε τέτοια διαφωνία. Ένα λεπτό, αν θέλετε. Επειδή λέτε για προγράμματα και αυτά. Λέτε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο όμως χωρίς καμία βάση εισαγωγής, το οποίο οι φοιτητές που θα βγει. Γιατί δεν είναι μόνο με τι βαθμό εισαγωγής μπαίνεις, αλλά και τι επιστήμονες θέλεις να βγάλεις έξω, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια θέση εργασίας και, εν πάση περιπτώσει, θα έχουν και κάποιες νευραλγικές θέσεις. Άρα λοιπόν.
ο ένας προτείνει αυτό, βλέπετε, και εσείς έτσι όπως τα λέτε, δεν υπάρχουν συγκρίσεις. Με ρωτάτε στο προνομιακό μου κομμάτι, ως άνθρωπος που διδάσκει τα πανεπιστήμια τα τελευταία 10 χρόνια. Και σας ρωτάω και σε άρα, λοιπόν, υπάρχουν το θέμα μεγάλες. Είναι πώς θα μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο φυσικά. Και εκεί πέρα λέμε ότι όπως είναι το τεράστιο μπακαλωρέα, πρέπει να κάνουμε ένα εθνικό απολυτήριο, ώστε να. Και φυσικά να υπάρχουν εξετάσεις, αλλά όχι μία εξέταση η οποία θα κρίνει το μέλλον όλων των παιδιών. Και από εκεί και πέρα, πώς θα ενισχύσουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλές θέσεις στην αξιολόγηση των συνολικών πανεπιστήμιων στον κόσμο και στα ευρωπαϊκά αλλά και του κόσμου. Αλλά το θέμα είναι αυτά τα παιδιά, οι νέοι μας άνθρωποι, σε τι αγορά εργασίας θα βγουν μετά. Δηλαδή το πτυχίο αυτό τι θα αντικατοπτρίζει. Ναι. Φυσικά και υπάρχουν οι συγκλήσεις, αλλά οι συγκλήσεις αφορούν το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να έρθουμε από πριν και να πούμε ότι επειδή εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ π.χ. με του ΣΑΝΕΛ που ήθελε ένα δεκανίκι. Και η Νέα Δημοκρατία ένα δεκανίκι θέλει. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δεκανίκι κανενός. Το ΠΑΣΟΚ έχει δικό του πρόγραμμα. Είναι ένας σταθερός πόλος στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι ένα σταθερό κόμμα. Το οποίο αυτό που βγάζει μπροστά δεν είναι διαχειριστικές λογικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά. Αυτή τη στιγμή αυτό που βγάζει το ΠΑΣΟΚ μπροστά είναι ένα νέο όραμα με σταθερότητα πάνω στο πρόγραμμά του για όλους τους νέους, για τις γυναίκες, για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους. Αυτό προτάσουμε. Το ισχυρό διψήφιο ποσοστό που λέμε αφορά το αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για την επόμενη μέρα. Δεν πάτε, λέει ο κόσμος, δεν πάτε με τον Μητσοτάκη, δεν πάτε με τον Τσίπρα, δεν πάτε με τον Βαρουφάκη. Λέει ότι τελικά είναι η αναφορά για συγκυβέρνηση προσχηματική. Καθόλου προσχηματική. Είμαστε αυτοί που έχουμε ένα πρόγραμμα. Θα σας πω. Γιατί δεν μιλάμε για πρόγραμμα, εδώ λέτε δεν θέλω τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι θέμα πρόγραμμα, είναι θέμα προσώπου. Λέμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην εξουσία, διαχειρίστηκαν την εξουσία με τόσο λανθασμένο τρόπο, κρίθηκαν ως ακατάλληλοι. Δηλαδή, αν φύγει ο Τσίπρας και έρθει ο Τριανταφυλλίδης, θα έχει διαφορετική διαχείριση των θεμάτων. Κρίθηκαν ως ακατάλληλοι συγκεκριμένοι δύο για να διαχειριστούν όλη την εξουσία. Ο κύριος Μητσοτάκης, με την ομή της εξουσίας την οποία έκανε, φτάσαμε στο δυστύχημα των Τεμπών και πέρα από αυτό, φτάσαμε στις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες το ελληνικό δημόσιο σπατάλησε πάρα πολλά λεφτά σε ημετέρους του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ήρθε πάνω, άλλα είπε και τελικά άλλα έκανε. Τα συζητήσανε και πριν ο κύριος Στρατούλης με τον κύριο Τεταφλίδη μεταξύ τους. Το ερώτημα λοιπόν, οι προγραμματικές συμφωνίες. Η σοσιαλδημοκρατία είναι μία δύναμη σταθερότητας, θεσμική, η οποία προτάσει τις μεταρρυθμίσεις και πάνω σε αυτό συζητάμε. Πάντως, στη Γερμανία, π.χ. Για να δώσουμε και τον λόγο στον κύριο Στρατούλη. Στις δημοσκοπήσεις, επειδή αποτυπώνονται και ποσοστά που αφορούν τους ηγέτες των κομμάτων και επειδή η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς στην Ελλάδα ψηφίζουμε πιο πολύ προσωποκεντρικά, να μην γελιόμαστε, δεν μπορείτε εσείς ή οποιοδήποτε δεν φέρει ένα ποσοστό το οποίο είναι ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο, αλλά τρίτο, να καθορίσετε την επιλογή του κόσμου που λέει: εγώ θέλω τον κύριο Τριανταφυλλίδη για πρωθυπουργό και ναι, με συνεργασία. Αλλά τον κύριο Τριανταφυλλίδη να ηγείτε. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέω είναι ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Σας έχουμε ορίσει και την Τριανταφυλλίδη, ήδη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, αλλά εντάξει. Και πρωθυπουργό. Εγώ σας έκανα και πρωθυπουργό. Είναι επειδή είστε συνάδελφος, κάνουμε μια προσπάθεια. Όχι, απλά. Δεν ξέρω αν θα σας ευχαριστεί και ο κύριος Τσίπρας αύριο. Λοιπόν, κύριε Αντωνοπούλη και ο κύριος Στατούλη, μην ξεχάσετε για υπουργούς. Αυτό που. Θα χαρεί και η Βόρεια Ελλάδα με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Όχι, απλά λέω το απλό ότι ο κύριος Τσίπρας αποφασίζει μετά από ζυμώσεις που κάνει και με το κόμμα και με την πολιτική επιτροπή, όπως και ο κύριος συνολικά. Μητσοτάκης δεν πηγαίνει αυθαίρετα και αποφασίζει. Ακολουθεί μια στρατηγική όλο το κόμμα. Αυθαίρετα να αποφασίσει. Μα κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, εσείς δεν θέλετε όμως τον κύριο Μητσοτάκη. Απλά μην σας. Μητσοτάκης κρίθηκε. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Στρατούλη. Δεν έχουμε προεδρικό σύστημα. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σαφώς. Και αυτό το οποίο συζητάμε είναι συμφωνίες πάνω στο τραπέζι με ανοιχτά χαρτιά. Να κλείσουμε και να κλείσουμε τον κύριο Στρατούλη. Ναι, κοιτάξτε, δείτε, εμείς είμαστε απολύτως καθαροί σε αυτό που λέμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε τον ελληνικό λαό καταρχήν να καταψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούμε ότι η κυβέρνησή της άσκησε μια πολιτική σκληρά αντικοινωνική, μια πολιτική λιτότητας, φτωχοποίησης λαϊκών νοικοκυριών από τη μια μεριά και υπερβολικής κερδοφορίας και πλούτου των ολιγαρχών και μιας κάστας οικονομικά δυνατών. Οι εισεγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο έφτασαν τα κέρδη τους να είναι σε επίπεδα ρεκόρ την τελευταία 15 ετία και οι κοινωνικές ανισότητες να εκτιναχτούν. Προχώρησε τις ιδιωτικοποιήσεις όσο το δυνατό περισσότερο, με μια ιδιαίτερη αιμονή σε αυτό, που η ιδιωτικοποίηση αποδείχτηκε μετά το έγκλημα στα Τέμπη με τα 57
νέα παιδιά τα νεκρά, ότι όχι μόνο είναι επιζήμιες για το λαό και τη χώρα, αλλά είναι και δολοφονικές για το λαό μας και την νεολαία μας. Και μάλιστα αυτές τις πολιτικές τις πέρασε με μεγάλο αυταρχισμό, με αποκορύφωμα τις υποκλοπές που είναι η κορυφή της πυραμίδας του αυταρχισμού μιας κυβέρνησης. Τώρα, όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εμείς προσπαθούμε να πείσουμε το λαό, τους ψηφοφόρους, τους νέους, ότι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι ψήφος επί της ουσίας τιμωρητική στη Νέα Δημοκρατία και στις πολιτικές της, ούτε ψήφος που θα ανακόψει τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όχι ότι είναι ίδια αυτά τα δύο κόμματα με τη Νέα Δημοκρατία, ποτέ δεν θα λέγαμε ο πολιτικός μου χώρος το ΜέΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, που είναι μια συμμαχία του ΜέΡΑ25 της Λαϊκής Ενότητας άλλων αριστερών οργανώσεων και ανένταχτων αγωνιστών της αριστεράς σε όλη την Ελλάδα, ποτέ δεν θα το λέγαμε, αλλά όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύονται από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2060. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Ακριβώς αυτό θα έλεγα, να εφαρμόζουν πολιτικές λιτότητας. Επομένως, εμείς με κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, δεν θα συνεργαστούμε, δεν θα στηρίξουμε. Δεν θα έχουμε εμπιστοσύνη, δεν θα έχουμε ανοχή. Γιατί μας χωρίζουν οι μνημονιακές πολιτικές.